Γεια σου, γεια σου, γεια σου! Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα για όλους και όλες εσάς που θέλετε να σας δείξω πώς να κάνουμε σωστή χρήση αυτομαυριστικού. Σε πρώτη φάση εδώ, εσύ σε αυτή την άβολη λίγο κατάσταση, αν με ρωτάς, θα σου δείξω τι πρέπει να κάνεις. Καταρχήν, για να πετύχει ένα αυτομαυριστικό είτε στο σώμα είτε στο πρόσωπο, τι πρέπει να κάνεις? Πάρα πάρα πολύ καλό καθαρισμό. Δηλαδή, θα μου κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, ένα πολύ καλό scrub. Εγώ έχω κάνει το body scrub από Scandal Beauty, εννοείται, το αγαπημένο μου, το Dangerous Utopia, που μυρίζει ακριβώς σαν το Scandal Illusion, αυτό το μαγικό που χρησιμοποιούμε και στο πρόσωπο. Λοιπόν, αφού έχω κάνει το peeling μου, στεγνώνω πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα μου και έρχομαι να ενυδατώσω πάρα 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 πολύ καλά, εντάξει. Γι' αυτό θέλω να χρησιμοποιήσω body butter και όχι body lotion. Μαζί θα κάνουμε αυτή την περιοχή για ευνόητους λόγους. Εντάξει, για να σου δείξω πόσο πολύ εύκολο είναι και πόσο πολύ εύκολα γίνεται. Για να γίνει σωστή δουλίτσα. Πλούσια ποσότητα από body butter βλέπεις σε όλο το σημείο, σε όλη την επιφάνεια. Σίγουρα θα χρειαστείτε βοήθεια αν θέλετε να κάνετε και πλατούλα. Εγώ έχω τον Αντιάκη μου εδώ, ευτυχώς. Αντιάκη, πες γεια. Γεια σας. Λοιπόν, και αφού στεγνώσει απόλυτα το body butter μας, κλείστο λίγο. Να βεβαιωθούμε ότι έχει απορροφηθεί πλήρως το body butter μας. Τι κάνουμε? Προχωράμε λοιπόν στην αυτομαυριστική, σε μορφή αφρού που λέγεται dark sugar, για ευνόητους λόγους. Στο κάνω τώρα βράδυ για να δεις και το πρωί που θα ξυπνήσω το αποτέλεσμα, που είναι πραγματικά μαγικό. Λοιπόν, αν έχεις πάρει και το γάντι, πας κατευθείαν στη γυαλιστερή υφή, βγάζεις ποσότητα και αρχίζεις και απλώνεις ομοιόμορφα από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω, απλώνοντας πάρα πολύ καλά. Αν δεν πρόλαβες το γάντι, γιατί βγήκε sold out πάρα πολύ γρήγορα μετά το live της Παρασκευής μας, δεν πειράζει, μην μου αγχώνεσαι καθόλου, γιατί μπορείς να το κάνεις και με το χέρι σου, όπως ακριβώς θα σου δείξω τώρα. Αλλά επέτρεψέ μου μια στιγμή να πλύνω το χεράκι μου. Για πλύνω λοιπόν τα χεράκια, για να μην μου μείνει έτσι στάμπα στο χέρι, και χωρίς γάντι πάμε στο άλλο χέρι, που θα δεις ότι επειδή είναι σε μορφή αφρού, το κάνει παιχνίδι ακριβώς. Από κάτω προς τα πάνω, για λόγους, παιδιά, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε να ξεχάσουμε καμία περιοχή. Εντάξει, απλώς απλώνουμε από κάτω προς τα πάνω. Βλέπεις πόσο smooth είναι? Βλέπεις πώς γίνεται? Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι δεν θα σε κάνει να ξεχάσεις και καμία περιοχή. Περνάω πάρα πολύ ελαφριά και μπροστά το ντεκολτέ, και μετά θα με βοηθήσει τον Αντιάκη μου για την πλατούλα, για να συνεχίσουμε να σου δείξω τι θα κάνουμε στο πρόσωπο. Κάνοντας λοιπόν την εφαρμογή σε όλο το σώμα, εντάξει, πάμε γρήγορα πάνω για να σου πω τη διαδικασία και βήμα-βήμα που θα ακολουθήσεις μέχρι να στεγνώσει και αυτή εδώ η μεριά που θα κάνουμε την αυτομαυριστική και στο πρόσωπο. Λοιπόν, βγήκα από το μπάνιο, εννοείται, γιατί δεν μπορώ να κάνω κατάληψη στο μπάνιο, ξέρεις, είναι η ώρα του ύπνου, της ετοιμασίας. Λοιπόν, και όσο εμείς περιμένουμε να απορροφηθούν οι αφροί, ακόμα λίγο, βλέπεις γιατί χρειάζεται το γάντι, κοίταξε πόσο πιο αργά απορροφάτε έτσι, και στο χέρι που κάναμε χρήση με το γάντι απορροφήθηκε πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπεις, έχουν περάσει περίπου 7 ημέρες από τότε που έκανα το πρώτο self-tan, που σας άρεσε πάρα 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 πολύ, και εμένα όμως μου άρεσε πάρα πολύ, και ήρθα σήμερα την ώρα που έκανα μπάνιο, γι' αυτό δεν στο έβγαλα βίντεο, και έκανα peeling στο πρόσωπο, όπως πάρα πολύ σωστά πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι θέλουμε να πετύχει το self-tan μας. Και επειδή θα με ρωτήσεις ποιο peeling έκανα, έκανα ένα ήπιο που μπορείς να κάνεις και εσύ από τη Fluff. Είναι αυτό εδώ, με το ακτινίδιο. Είναι
καταπληκτικό, στο προτείνω ανεπιφύλακτα για το πρόσωπο. Ταιριάζει ό,τι τύπο επιδερμίδας κι αν έχεις, δεν έχει οξέα μέσα να το φοβηθείς. Οπότε έρχεσαι, ξεβάφεσαι πάρα πολύ καλά με το σαπουνάκι σου και μετά κάνεις ένα ωραιότατο peeling, έτσι να καθαρίσουν όλοι οι πόροι. Να νιώθεις δηλαδή πάνω απ' όλα smooth την επιδερμίδα σου. Επόμενο βήμα που πρέπει να ακολουθήσεις για να σου πετύχει απόλυτα 100% το self tan του προσώπου σου. Συγγνώμη παιδιά, αλλά καθόλου δεν μου αρέσει αυτή εδώ η κατάσταση. Είναι να βάλεις μια πάρα πολύ καλή ενυδατική. Πολύ καλή ενυδατική, όπως ξέρεις από το live που με παρακολουθείς, πρέπει να σου πω ότι με έχει κερδίσει πάρα πολύ αυτή εδώ από Big Woman με το εκχύλισμα ριζιού. Πραγματικά σου κάνει το δέρμα σαν να είναι του μωρού σου. Όσες έχετε μωρά θα με καταλάβετε. Πιστέψτε με και επειδή θα κάνουμε self-tan και θα πιάσει και αυτάκι, μην μου ξεχάσεις να μου βάλεις και στο αυτάκι και ενυδατική και self-tan. Επίσης το self-tan το spray. Χαμός, άφησα το άλλο κινητό ανοιχτό, αλλά σου ανεβάζω άλλο βίντεο στο YouTube για τις μέρες του Πάσχα που δεν θα μπορώ να είμαι μαζί σου γιατί Πάσχα, οικογένεια, ξέρεις. Ταυτόχρονα και λίγο δουλίτσα, παραπάνω στο φούρνο, οπότε στα γυρνάω τώρα. Πάρα πολύ καλή ενυδάτωση λοιπόν, είτε μου κάνεις στο πρόσωπο, είτε μου κάνεις στο σώμα, είτε μου κάνεις και στα δύο, όπως ακριβώς κάνουμε τώρα μαζί. Περιμένουμε να απορροφηθεί. Να σου πω ξανά τώρα με ηρεμία, γιατί λίγο στο μπάνιο δεν μπορούσα, όταν ξέρω ότι περιμένουν, ξέρεις σειρά να κάνουν μπάνιο και τέτοια, γιατί στο πάνω μπάνιο δεν θέλει να πληθεί κανένας. Να σου καταγγείλω, να σου πω ότι σωστή σειρά που πρέπει να κάνεις και για το σώμα σου. Λοιπόν, θα είσαι μέσα στην μπαγιέρα σου, θα κάνεις το αφρόλουτρό σου, να φύγουν έτσι οι βρωμίτσες, νεκρά κύτταρα κλπ. Και μετά θα πάρεις μια γενναία ποσότητα από body scrub, εντάξει. Θα σου προτείνω από Scandal Beauty. Έχει πάρα πολλές μυρωδιές, εσύ διάλεξε αυτή που σου αρέσει. Εγώ τις έχω όλες. Γιατί καταλαβαίνεις είναι και πολύ οικονομικά και οπότε μας δίνει κωδικό, βαράω κι εγώ έτσι στο ψαχνό που λέμε. Οπότε θα κάνεις το scrub σου, είτε σε όλο σου το σώμα, είτε απλά εκεί που θέλεις μόνο να κάνεις το αυτομαυριστικό σου. Θα βγεις από το μπάνιο σου, θα στεγνώσεις πάρα πολύ καλά, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι σώμα. Αν είναι σώμα θα βάλεις το body butter σου, όχι body lotion σε παρακαλώ, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ καλά ενυδατωμένο δέρμα για να σου κρατήσει το μαύρισμα που θα σου προσφέρει η αυτομαυριστική περισσότερες μέρες και να έχει και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οπότε έρχεσαι και βάζεις ακριβώς όπως σου έριξες στο μπάνιο μια πλούσια γενναία ποσότητα και μετά ανακοινείς τον αφρό. Όπως ακριβώς σου έδειξα, τώρα θα σου ξαναδείξω με ησυχία, αυτός εδώ είναι ο αφρός. Πιέζεις και ένας δοσομετρητής τη φορά είναι αρκετός για κάθε σημείο του σώματού σου. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, εννοείται ότι δεν είναι μόνο για μία φορά. Είναι ήδη δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ και πίστεψέ με, είναι ακόμα γεμάτο. Δηλαδή θα κρατήσει αρκετά αυτή η σχέση. Λοιπόν, και τώρα μόλις φτιάξω την πετσέτα έρχομαι να σου πω. Λοιπόν, η αγαπημένη μας υπεύθυνη της Scandal Beauty που κάναμε μαζί ένα live της προάλλες μας είπε το εξής, ότι το spray tan όταν το κάνουμε στο πρόσωπο, την αυτομαυριστική του προσώπου, ενώ εννοείται είναι όλα όπως σας τα λέω, πάρα πολύ καλή απολέπιση, πολύ καλός καθαρισμός, πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Τώρα, όταν έρχεται η ώρα παιδιά που θα ρίξουμε στο πρόσωπό μας από το spray το αυτομαυριστικό, θα έχουμε μία απόσταση, δεν θέλω να κουμπίσω την πολυθρόνα γιατί έχω κάνει και στην πλάτη, λοιπόν, 20 με 25 εκατοστά, θα κλείσω τα μάτια και είδατε τις κινήσεις? Είδατε που κάναμε παντού? Κάναμε μέτωπο, αυτιά, λαιμό, ώμους, ντεκολτέ. Και μετά καθόμαστε έτσι. Και άλλο ένα tip που μου είπε, επειδή γρήγορα πλένουμε τα χέρια μας σε αυτό το σημείο, για να μην μας μείνει σαν στάμπα στο αυτομαυριστικό του σώματος, μας είπε, όπως ακριβώς ψεκάζουμε το πρόσωπο, να ψεκάσουμε και το χεράκι μας τελειώνοντας και να τα αφήσουμε απλά να στεγνώσει. Λοιπόν, λόγω του ότι μπορεί να φοράμε κομποσκίνια, ρολόγια και να μην απλωθεί έτσι ομοιόμορφα, αυτό που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση είναι να μας λερωθεί το εσωτερικό της παλάμης, παιδιά,
που εντάξει είναι και λίγο αντιαισθητικό αν με ρωτάς. Λοιπόν, περιμένουμε να στεγνώσει. Εδώ καλό θα ήταν να έχεις μια βεντάλια, έναν νεμιστήρα, αλλά πρόσχε μου που διάσεις. Απλά λοιπόν περιμένεις να στεγνώσει απόλυτα και μόλις στεγνώσει απόλυτα είσαι έτοιμος και έτοιμη να βάλεις τις πιτζαμούλες σου και να κοιμηθείς. Συμβουλή δικιά μου είναι αυτή, αν θέλεις την κρατάς, γιατί μόλις θα ξυπνήσεις θα είναι σαν να έχεις ξυπνήσει και θα είσαι έτοιμος ή έτοιμη για να γυρίσεις έτσι ένα ωραιότατο βίντεο κλιπ. Ή μπορεί να σου πούνε, συγγνώμη, πού ήσουν, είχες πάει κάπου διακοπούλες, γιατί σαν να πήρες χρώμα μου φαίνεται. Λοιπόν, όσο και αν δεν το πιστεύεις παιδιά, εκτός από την απίστευτη υφή, εννοείται είναι vegan, δεν θα το ξαναπώ αυτό, δηλαδή με ρωτάτε για τη Scandal Beauty συνέχεια για τα προϊόντα της, είναι όλα vegan, είναι όλα φυσικά, έχει τα καλύτερα συστατικά, να σου πω ότι έχει μέχρι μέσα εκχύλιση μαροδιού και του προσώπου και του σώματος, που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι το κάνει και αντιοξειδωτικό, δηλαδή και θα σου προστατέψει και θα σου θωρακίσει πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα χρησιμοποιώντας το. Και κάτι άλλο που πρέπει να σου επισημάνω, αν στο παρελθόν είχες κάνει ποτέ αυτομαυριστική και έκανες την αυτομαυριστική και ήσουν ο τύπου ότι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, εδώ θα θέλεις να βάλεις την αυτομαυριστική κάθε μέρα να μην σου πω, γιατί παιδιά πραγματικά και η υφή και η αίσθηση και η μυρωδιά είναι απλά το κάτι άλλο. Αυτό θέλω να σου πω, με πάρα πολύ τιμιότητα, με πάρα πολύ αγάπη, δηλαδή μπορώ να τη μυρίζω πάρα πολύ ευχάριστα και πάρα πολύ θα μου άρεσε έτσι να βγαίνει και ένα άρωμα τέτοιο, γιατί μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει λίγο έτσι αυτό το mood που πρέπει να μπούμε όλοι και όλες σιγά σιγά. Θα το αφήσω λοιπόν εκεί, συνεχίζω και περιμένω. Βλέπεις, δεν έχω στεγνώσει απόλυτα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Τώρα, οτιδήποτε απορία έχεις, εννοείται θα μου γράψεις από κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να σε βοηθήσω. Αλλά νομίζω ότι τα βήματα είναι απλά και κατανοητά. Όλο το μυστικό, ξαναλέω, είναι η καλή απολέπιση, η καλή ενυδάτωση, πολύ στεγνή επιδερμίδα και δώστε χρόνο να στεγνώσουν τα προϊόντα και θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα χωρίς μπαλώματα. Εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε αφήσω, γιατί καταλαβαίνεις και πολύ που έκατσα έτσι σε αυτή τη φασούλα, οπότε θα τα πούμε το πρωί για μένα, για σένα αμέσως μόλις θα κλείσει αυτό το βίντεο θα ξεκινήσει το άλλο και δεν θα καταλάβεις και τίποτα, για να πάω κι εγώ στο κρεβάτι μου, γιατί το ξύπνωμα παιδιά αυτό το 6 και 20. Λίγο δεν παλεύεται όσο καιρό το κάνεις. Λοιπόν, σας αφήνω σε αυτή την απόχρωση, την ασπρουλιάρικη αν με ρωτάς, γιατί έκανε επίτηδες έτσι καλό σκραμπ και στο πρόσωπο και στο σώμα. Αν και στο σώμα έχει μείνει να σου πω από την προηγούμενη φορά. Στο πρόσωπο, εντάξει, βάζω ρετινόλες, βάζω πάρα πολλά έτσι προϊόντα, καθαρίζω πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μου. Οπότε και 4-5 μερούλες που κράτησε, πάρα πολύ ωραίο μου είναι, γιατί δεν μου είναι και κόπος να σου πω την αλήθεια μου και το βράδυ. Τελειώνοντας τη ρουτίνα μου, να κάνω και μία και να ξυπνάω το πρωί και να διατηρώ το χρώμα μου. Αλλά έπρεπε να με αφήσω τελείως να φύγει το χρώμα, στο πρόσωπο ειδικά, για να δεις τη διαφορά το πρωί μόλις θα ξυπνήσω. Εντάξει, αρκετά. Μπορεί να σε ζάλισα, δεν ξέρω. Μπορεί και να σε ζάλισα, μπορεί και όχι. Ό,τι και να έκανα, εγώ το κάνω για να στο υπεραναλύσω και να το κάνεις κι εσύ πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, λοιπόν, φιλάκια πολλά και τα λέμε εμείς tomorrow. Εσείς εδώ. Σε λίγο, φιλιά. Ταραμ! Καλή σου μέρα και χρυσή. Χρυσή, μπρονζέ, εντάξει, δεν ξέρω αν βλέπεις. Έχω έρθει στα πιο έντονα φώτα που έχω, μπροστά στο μπουντουάρ. Βλέπεις τι ωραία. Παιδιά, κοιμάσαι άσπρος, ξεκάθαρα, και βλέπεις και πλάτη, βλέπεις πλάτη. Εντάξει. Κοιμάσαι λοιπόν άσπρος. Και ξυπνάς σαν να έχεις κάνει πολύ χαλαρά 4-5 μπάνια. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι τώρα πολύ απλά θα βάλεις λίγο κονσίλερ, λίγο μάσκαρα και απλά θα φύγουμε, θα πάμε για δουλίτσα. Εντάξει. Αυτό. Αυτό. Μπράβο, Scandal. Μπράβο, Scandal Beauty. Κοίτα τι κάνω αντί να ετοιμάζουμε, έτσι. Θέλω να δεις ότι δεν έχω λερώσει καθόλου τα χέρια μου. Γιατί τα έπλυνα αμέσως. Όμως, με το ψέκασμα που κάναμε, κοίτα πόσο ομοιόμορφο
βγήκε το χρώμα και στο χέρι. Το βλέπεις. Σου γυρίζω λίγο την κάμερα να δεις. Εντάξει. Αγαπώ, 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 αγαπώ. Και για να είμαι δικαίος άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να μην είμαι δικαίος άνθρωπος, μόλις έκατσα λίγο έτσι να βαφτώ για να πάω στο φούρνο, θέλω να δεις με τα ρούχα και μπροστά από ring light τη διαφορά. Εντάξει. Να το. Να το, δες το. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι μία φορά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με μία φορά, γιατί αυτό ακριβώς που είδες χτες, αυτό το ασπρουλιάρικο, αυτό το έκγου, όπως λέω και εγώ, είναι αυτό το συγκλονιστικό χρώμα που έχω και δεν μπορώ να μαυρίσω με τίποτα, ποτέ. Οπότε πιστεύω, τώρα που θα το κάνω σωστά, που σου γύρισα επιτέλους αυτό το βίντεο που ήθελα, γιατί το προηγούμενο πήγε άκλαυτο λίγο, θα μπορώ να το συντηρώ νομίζω ανά 3-4 μέρες που θα κάνω επανάληψη πρόσωπο και σώμα. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Και να παρακαλέσουμε τη Scandal Beauty να μην ξεμείνει καθόλου όλο το καλοκαίρι και για εμάς που θα δουλεύουμε από αυτά τα φωτομαυριστικά. Εντάξει, βάφομαι και έρχομαι να σε αποχαιρετήσω για να μην έχεις στη θύμησή σου αυτή την εικόνα στο μυαλό σου. Ταρών! Κοίταξε πόσο εύκολη έγινε η ζωή μας, τόσο απλά και τόσο όμορφα, έτσι. Αυτομαυριστικό, κονσίλερ, μια σκιά, ένα μολύβι καφέ γιατί είναι πρωί, λίγο μάσκαρα, ένα κραγιονάκι, ένα περιγραμματάκι και φύγαμε. Λοιπόν, αυτομαυριστικό προσώπου που μας χρειάστηκε γιατί το βάλαμε και στα χέρια, το ψεκάσαμε όπως βλέπεις. Η διαφορά... Νομίζω είναι αισθητή. Πρέπει να ψεκάσω απόψε ίσως και λίγο αυτή την παιδιά. Γιατί από εδώ είμαι, λες και γύρισα μόλις τώρα από διακοπές. Και εδώ είμαι η αγγλιδούλα που κρύβω μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή δες εδώ το πριν και το μετά. Παιδιά, πραγματικά μυρίζει τέλεια. Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς επανάληψη. Είναι μεγάλες ποσότητες, δηλαδή θα βγάλουμε πάρα καιρό μπροστά μας. Αυτό είναι του σώματος και δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, πραγματικά, πραγματικά βρήκαμε επιτέλους αυτομαυριστικά που δεν θα πορτοκαλίσουν, που δεν θα λυρώσουν τώρα πέρα από την πλάκα και θα έχουμε αυτό το ωραίο το χρωματάκι, το πόσα 4-5 μπάνια, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μαυρίζεις έτσι με ένα μπάνιο. Εμείς οι ασπρουλιάρες, παιδιά, νομίζω φέτος και ας μην κάνουμε ούτε ένα μπάνιο, που λέω εγώ τώρα έτσι, θα λάμψουμε. Αυτό, σας φιλώ, σας αγαπώ και έρχονται πάρα 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 πολλά βίντεο τις επόμενες μέρες. Φιλιά, καλή σας μέρα.